Ενιάδης. Ενιάδης βρίσκει τον Ζιοβάνι. Ο Ζιοβάνι πιάνει την κεφαλιά αδύναμη στα χέρια του Σολογιάννη. Φάουλ για την Καλυθέα. Αγγελόπουλος βγάζει την σέντρα. Σαλαπασίδη στην κεφαλιά και η μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι του Γεωργίου. Εδώ συνδυάζονται ο Ζιοβάνι με τον Άλβες. Ο Άλβες βγάζει και την παλιά. Ο Κόντης πηδά, δεν φτάνει την μπάλα την τελευταία στιγμή. Καταλήγει ωστόσο στο Μαυρογεννίδη. Η φάση δεν έχει τελειώσει για τον Ολυμπιακό. Νιάδης, Ζιοβάνι απομακρύνουν τώρα με δική της Καλυθέας. Κουσανίδης πιέζει. Άντζας. Αριστερά η μπάλα. Η σέντρα. Βγαίνει ο Σολογιάννης και τώρα τελειώνει η φάση. Νιάδης. Μια όμορφη κάθε την παλιά, φεύγει ο Κόντης, δεν υπάρχει offside, πλασάρει και μπάλα μόλις out. Φάουλ. Μπάλα πάνω το οριζόντιο δοκάρι του Γεωργίου. Πουρσανίδης. Βρίσκει στα δεξιά τον Χρήστο τον Κόντη. Αυτός προωθείται δίπλα του ο Αμανατίδης. Πράγματι δίνει την παλιά στον Αμανατίδη. Και πάλι Κόντης. Ζέτεμπερκ. Αμανατίδης. Σταματάει. Πλασάρι για τον Πουρσανίδη, το σούτ στο δοκάρι. Ζιοβάνι κάνει τη σέντρα, πέφτει ο Άλβες και έρχεται ο Άντζας και κάνει το 1-0. Δεν μπόρεσε ο Άλβες, ωστόσο ερχόταν σαν κρυφός κυνηγός, ο Παρασκευάς Άντζας. Ανοίγει το σκορ στο 71ο λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Καλυθέα 1-0. Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος πετυχαίνει το πρώτο τέρμα των πρωταθλητών Ελλάδας. Δείχνει και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών του. Εδώ και πάλι ο Ζιοβάνι, σέντρα ακριβίας. Ο Άλβες ήδη έχει πέσει, αλλά με αριστερό πλάσε. Ο Άντζας ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. Ζέτεμπερκ. Προωθεί το Ζέτεμπερκ, βλέπει το Ζιοβάνι. Ο Ζιοβάνι απέναντι στο Σουλογιάννη, σουτάρει και 2-0. 2-0, ο Άλβες ανακουφισμένος, σκορ πρόκρισης. Ύστερα από τον γκολ του Ζιοβάνι, ο οποίος έχει τα συγχαρητήρια τον Χρήστο Κόντι, αλλά και τον Πέρ Ζέτεμπερκ. Την παλιά του οποίου ξεκίνησε το δεύτερο τέρμα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός Καλυθέα 2-0 και πάλι εδώ ο Ζιοβάνι, ο οποίος πιάνει το σουτ, δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο Σουλογιάννης, μπάλα στα δίχτυα της Καλυθέας. Ζέτεμπερκ. Ζητά την μπάλα ο Καρεμπέ, προτιμά το Ζιοβάνι. Ζιοβάνι πλασάρει, μπάλα παίρνει ύψος και το 3-0. Το 3-0 για τον Ολυμπιακό, 5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, με αυτό το όμορφο πλασέ. Του Ζιοβάνι Σίλβα ντε Ολιβέιρα, ύστερα από την παλιά του Περ Ζέτεμπερκ. Τα συγχαρητήρια και από τον Κριστιαν Καρεμπέ, να και ο Ζέτεμπερκ και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Εδώ και πάλι το πλασέ του Ζιοβάνι και η μπάλα φαίνεται έχει κοντρέρια στον αμυντικό, παίρνει ύψος και Ολυμπιακός Καλυθέα 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Και εδώ βλέπουμε τον διευθυντή της αναμέτρησης, τον κύριο Βασάρ. Σφυρίζει τη λήξη, Ολυμπιακός Καλυθέα 3-0. Η πρόκριση κοντά στους ερυθρόλευκους που δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα στον επανελθόν. Το φάουλ για την Καλυθέα. Αγγελόπουλος. Κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά από τον Σαλαπασίδη, μπάλα μόλις out. Στο 23 πρώτη καλή φάση για τους φιλοξενούμενους. Κόντης. Αφήνει για τον Τζιοβάνι. Τζιοβάνι το γέμισμα μέσα στην περιοχή. Η μπάλα φτάνει στον Άντζα από κοντά. Γκολ 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Άντζα στο 72. Ζέτεμπερκ, ωραία κίνηση. Ζέτεμπερκ, ανοίγει δίπλα του στον Ζιοβάνι. Ζιοβάνι μέσα στην περιοχή, το σουτ καλό. Γκολ 2-0 για τον Ολυμπιακό με τον Ζιοβάνι στο 78. Άντζας για τον Ζέτεμπερκ. Ωραία κίνηση από τον Σουηδό, η πάσα τρύπα για τον Ζιοβάνι. Ο Βραζιλιάνος, ωραία κίνηση στο πλασέ. Γκολ με τη βοήθεια και τον Μπουγά. 3-0 για τον Ολυμπιακό στο 86 με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Βραζιλιάνου. Είναι θετικό το ότι σκοράραμε τρεις φορές. Τελείωσε έτσι το παιχνίδι, αλλά στο μέλλον πρέπει να δείξουμε πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, γιατί πιστεύω ότι και αυτά τα μάτς είναι δείκτες του πόσο σοβαρή ομάδα είσαι. Πολύ καλή παλιά για τον Σαλαπασίδη, ο οποίος κατεβάζει και σουτάρει η μπάλα στο δοκάρι του Γεωργίου, ευκαιρία για την Καλυθέα στο 18. 72ο λεπτό, Ολυμπιακός στην επίθεση, ο Τζιοβάνι κάνει τη σέντρα από δεξιά και ο Άντζας με προβολή ανοίγει το σκορ για τον Ολυμπιακό. 1-0 για τους ερυθρόλευκους στο 72ο λεπτό. Βλέπουμε και το replay, πολύ καλή η σέντρα του Τζιοβάνι στο δεύτερο δοκάρι, ο Άντζας από κοντά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σουλογιάννη. Ωραία ατομική ενέργεια του Ζέντεμπερκ, ο Σουηδός περνάει την μπάλα στο Τζιοβάνι, ο οποίος σουτάρει και κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 78ο λεπτό.
Εδώ ο Βραζιλιάνος, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ των πρωταθλητών Ελλάδος. 86 λεπτά αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ζέτεμπεργκ περνάει και πάλι στο Τζιοβάνι που κάνει την τρίπλα. Επιχειρεί το σουτ και η μπάλα κοντράρει στον Μπουγά και καταλήγει στα δίχτυα του Σουλογιάννη. Ο Ολυμπιακός καλή θέα 3-0. Οι πρωταθλητές Ελλάδος ουσιαστικά εξασφαλίζουν τη συμμετοχή του στην ημιτελική φάση του κυπέλου Ελλάδος.